Ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τα πάνω μου σπάνε φουρτούνες. Και τώρα στο βήμα για την κεντρική ομιλία ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανάβει ξανά το φυτίλι του ιμπεριαλιστικού πολέμου και το ΝΑΤΟ ενεργοποιεί τη δύναμη απόκρουσης βάζοντας μπροστά την πολεμική μηχανή του, όταν η μια μετά την άλλη οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνουν αποστολή στρατιωτικής βοήθειας και αύξηση των πολεμικών δαπανών όπως η Γερμανία, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναβαθμίζει την εμπλοκή της χώρας με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, τότε η απάντηση από τη σκοπιά των συμφερόντων του ελληνικού λαού είναι μόνο μία. Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Εμείς δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Ελπίδα μας μόνο η πάλη των λαών. Τα θύματα των Ελλήνων ομογενών, το δράμα των ξεριζωμένων προσφύγων στα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για καμιά ελληνική κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται νατοϊκότερη του ΝΑΤΟ και η οποία διαστόματος Μητσοτάκη σε πολεμικό παραλήρημα χτες στη Βουλή ζήτησε ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αντίδραση να μην είναι απλά κοινή, αλλά αντίστοιχη, είπε, της πρωτοφανούς ρώσικης προκλητικότητας. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η ελληνική άρχουσα τάξη, η ολιγαρχία του πλούτου. Αναβάθμιση της ελληνικής εμπλοκής με την προσδοκία να αναβαθμίσει τη θέση και τα κέρδη της στην περιοχή, στο πλιάτσικο που ακολουθεί.